και πήγε να θυσιάσει το μονάκριβο παιδί του. Που με τόσο, από τόσα χρόνια περάσανε και με υπομονή απέκτησε. Εμείς λίγο χρόνο δεν μπορούμε να βρούμε να θυσιάσουμε για τον Κύριο, να του δώσουμε λίγο στον Κύριο, να του πούμε Κύριε ήρθαμε κοντά σας, γιατί δεν μας έχεις ανάγκη εσύ. Εμείς σε έχουμε ανάγκη Κύριε, εμείς σε έχουμε ανάγκη. Και αντί να ψαλιδίσουμε ορισμένα πραγματάκια και να τα κάνουμε, και να κάνουμε πρωτεύοντα τον Κύριο, να του δώσουμε την πρωτεία, γιατί προς όφελος δικό μας, σε τελική ανάλυση, προς όφελος δικό μας, εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο. Ναι. Όπως είπα πρωτύτερα, ναι. Αγχωνόμαστε, ναι. Και τι καταφέρουμε. Ναι. Καταφέρουμε αυτή τη λέξη, τη λαϊκιά, που την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πνιγόμαστε σε μία κουταλιά νερό. Και έχουμε και τη μέρα μας και τη εβδομάδα μας και το μήνα μας και τα χρόνια μας και περνάνε και με το Θεό δεν θέλουμε να ενωθούμε, δεν θέλουμε να του πούμε τα προβλήματά μας, δεν έχουμε σχέσεις με ό,τι άλλο υπάρχει πλην το Θεό, γνωρίζουμε τα πάντα. Εύχομαι εκεί να δούμε ακριβώς ότι το κείμενο που μας είπε ο πατέρας, ότι ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει το παιδί του. Εμείς δεν μας λέει κάτι τέτοιο, να πάρουμε το παιδί μας, να το πάμε στο βωμό και να το θυσιάσουμε. Ο Κύριος μας έδωσε κάτι άλλο. Μας έδωσε από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο 6 μέρες. Εργάσου και πορεύσου. Και είπε την εβδόμη, αγάπα τον Κύριό σου και το Θεό σου. Εξ όλης της καρδίας, διανύχτα. Και αυτή τη μέρα την ευλαστημούμε. Το λέω αυτό γιατί ούτε αυτό το απλό δεν κάνουμε. Και μετά λέμε τι φταίει. Πώς δεν θα φταίει. Θα φταίνε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, διότι υπάρχει 75. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, κατά τον ευφύλιο βίο του, είχε που να γύρει το κεφάλι. Κι όμως, μέσα του, όλο το πλούτο της ζωής της αληθινής. Οι πλούσιοι του κόσμου τούτου κτίζουν μέγαρα και ζουν μέσα σε αυτά, αλλά αλίμονο. Μέσα σε τόση χλειδί που τους περιβάλλει, δεν έχουν αληθινή ζωή στην καρδιά τους. Δεν μπορούν να χαρούν ικανοποιητικά τα μάταια αγαθά τους. Νιώθουν τον εαυτό τους κενό και δυστυχισμένο μέσα στα ωραία μεγαρά τους. Έτσι, κατά βάθος, πολλοί ισχυροί του κόσμου τούτου θα ήθελαν να αλλάξουν τα πολυτελή καταλήματά τους με το καλύβι του φτωχού. Εάν επρόκειτο έτσι να αποκτήσουν τη δική τους εσωτερική ειρήνη. Μάλιστα. Ο πατέρας μας διδάσκει εδώ ένα φοβερό κομμάτι που πρέπει να το αναλύσουμε στο δικό μας χώρο και να το κατανοήσουμε με 2-3 παραδείγματα. Πρώτον, ότι ο πλούτος βλέπουμε εδώ ότι δεν είναι πραγματικά ο υλικός. Δηλαδή το χρήμα δεν είναι πραγματικά πλούτο, δεν είναι ειρήνη, δεν είναι ευτυχία, δεν είναι παράδεισος. Δεν είναι αυτό που να με τελικά αποζητά ο άνθρωπος και θα λύσει το πρόβλημά του. Γιατί, ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Τον Αριστοτέλη Ωνάσιμο. Από μένα του. Θα φέρουμε κι άλλα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είχε τόσα πλούτη που μπορούσε να φέρει όλους τους γιατρούς του κόσμου και να τους τρώσει τόσο χρήμα που να ψάξουνε, να βρούνε και να το κάνουν καλά. Είχε μία μικρή ασθένεια που για το Θεό ήταν ένα τίποτα. Για την επιστήμη όμως ήταν ακατανόητο να την καταλάβει. Ποιο? Είχε πληγωθεί η συνείδησή του, η ψυχή του. Γιατί λέει, έκανα παιδιά, μου χάθηκε το ένα. Πού πάω? Τι κάνω,
και τραυματίστηκε. Και αντί να ταπεινωθεί. Κι όμως δεν μεταλλώνουμε. Γι' αυτό λέω για τα πολυτελή που λέει εκεί. Αντί να ταπεινωθούμε και να πούμε όχι και να είμαστε. Να πούμε είμαστε εκεί. Δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω. Τι χαρά μου, την ευτυχία μου, δεν τη γνωρίζω. Μου επιθέτω, κύριε. Ναι, ναι. Ο Αβραάμ είχε πλούτη για να φτιάξει παλάτια, αλλά καθόταν σε καλύβες. Σε καλύβα καθόταν. Ευχαριστώ, παππού. Παρακαλώ. Λοιπόν, και βλέπουμε εκεί ότι ενώ είχε τόσα χρήματα, αδυνατούσαν οι γιατροί να το κάνουν καλά. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όταν ο Κύριος έφτιαξε τον Αδάμ, τον έκανε από πυλό, ήρθε ο Κύριος από τα άνωθεν, ενεφύσισε στους μυστήρες και του έδωσε τη ζωή, το πνεύμα, που κίνησε τον πυλό, το σώμα. Και του λέει, αυτό που σου έδωσα είναι από τα άνωθεν. Όταν έγινε το τώρα με προπατορικό αμάρτημα, του λέει, έχεις φθορά θανάτου. Διότι η αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Στο θάνατο. Αμαρτία ή στον θάνατο. Αλλά υπάρχουν γιατριά που μπορούμε πάλι να ανέρθουμε και να είμαστε υγιείς. Όταν όμως είμαστε στην αμαρτία και δεν σηκωνόμαστε, τότε η φθορά είναι μεγάλη και δεν ξέρουμε το τι ακριβώς μπορούμε να πάθουμε, μεγάλη καταστροφή. Έπαθε ο άνθρωπος, έπαθε ο Υιός του Θεού για τον άνθρωπο, για το πλάσμα του, για να σωθούμε. Και δεν έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, και βλέπουμε εκεί ότι αδυνατούσαν οι γιατροί να βρούνε το φάρμακο, την αιτία και πώς να το δώνουν καλά. Ενώ στο παιδί του, αν θυμόσαστε όλοι καλά, τι είχε κάνει, είχε φέρει όλους τους γιατρούς, τους χειρούργους, τους καλύτερους του κόσμου και το κεφάλι του είχε ανοίξει όλο, είχαν βγει όλα τα μέλη, το παιδί όμως ζούσε και προσπαθήσανε να το μαζέψουν, να του το φέρουν και τους έκανε χρυσούς όλους για να τον κάνουν καλά. Πόσο, δύο μέρες, τρεις περίπου έμεινες και μετά έφυγε το παιδί. Ενώ αυτό δεν είχε τέτοιο πρόβλημα. Δεν είχε τίποτα. Δεν φαινόταν τίποτα. Ήταν υγιή. Και όμως είχε κάτι μέσα του που δεν ήταν δικό του. Που ήταν να του το παραδώσει. Και δεν θα το παρέδιδε σωστά. Και του έδωσε την ευκαιρία μέσα από τη δοκιμασία αυτή. Και δεν την άρπαξε. Πόσες ευκαιρίες, αδέρφια μου, έχουμε όλοι. Άραγε, βλέπουμε εμείς ότι λέει ο Κύριος μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπου η καρδιά σας, εκεί και ο πλούτος. Ο θησαυρός. Ναι. Όπου λέει ο θησαυρός, εκεί και η καρδιά σας. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε το συμφέρον μας. Και ο θησαυρός, εμείς νομίζουμε ότι είναι ο επίγειος. Αυτός ο επίγειος, όσο και να το μαζέψετε, όσο και να το αποκτήσετε, μία μέρα θα το χάσετε. Ή κλέφτες θα το πάρουν, ή θα σκουριάσει και θα χαθεί, αλλά και αν δεν γίνουν αυτά, μία μέρα θα φύγεις. Δεν μπορείς να τον πάρεις μαζί σου και θα έρθεις γυμνός. Αυτός ο θησαυρός δεν θα σε ωφελήσει σε τελική ανάλυση για την αιώνια τη ζωή. Γιατί το λέω αυτό. Ο θησαυρός που σας έχω δώσει εγώ, ο πνευματικός, αν το διατηρήσετε και να δούμε τι σημαίνει διατήρηση. Πάλι με ένα παράδειγμα. Βλέπουμε τον Αδάμ και την Εύα. Είχαν ένα τέλειο παράδεισο. Τα πάντα δικά του. Και ο Κύριος τους λέει, όλα δικά σας, από αυτό το δέντρο, της γνώσεως του καλού και του κακού, δεν θα πάρετε. Από όλα τα άλλα δέντρα θα πάρετε, τα πάντα, είναι δικά σας. Άρα δεν είχαν πρόβλημα. Και το πρόβλημα όμως ήρθε με τον πονηρό. Και λέει, γιατί δεν τρώτε από το
αυτό το δέντρο. Α, έχουμε τόσα λέει δέντρα να φάμε, δεν έχουμε άλλα. Μα αυτό το δέντρο, ξέρετε γιατί σας είπε να μην φάτε, για να μην γίνετε θεοί, πιο μεγάλοι από το Θεό. Α, πέτασε το αγκίτρι το δόλωμα. Πόσο εύκολα πέφτουμε κι εμείς. Και βλέπουμε εκεί ότι είχαν τον παράδεισο και το χάσανε. Να το δούμε τώρα διαφορετικά. Βλέπουμε στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ούτε είναι μία κόλαση. Έτοιμη να γκρεμιστεί και να πέσει φωτιά και να την κάψει την πόλη αυτή. Κι όμως μέσα από την κόλαση αυτή, ο Λότ στάθηκε όρθιος. Πού σημαίνει, ήθελα να πω, να φέρω ένα παράδειγμα τώρα ανθρώπινο, δικό μας, στο δικό μας χώρο, ότι αυτό που σώζει τελικά τον άνθρωπο δεν είναι το σπίτι, το αντικείμενο. Είναι ο τρόπος. Ο τρόπος. Και όπως είπε ο παππούς, ο Αβραάμ είχε καλύβα, έμενε. Αλλά επικοινωνούσε με το Θεό. Τι να το κάνω εγώ να έχω μεγάλο σπίτι και να χάσω την επαφή με το Θεό. Καλό είναι να έχω μεγάλο σπίτι και να είμαι και με το Θεό. Αλλά πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο αυτό. Έρχομαι το παράδειγμα αυτό που μας έφερε ο πατέρας να έχουμε συνέστηση ακριβώς ότι ο Κύριος έπαθε για μας. Γιατί, αδέρφια μου, την αιώνια ζωή που είναι ατελεύτητη, που λέμε και στην εκκλησία μας μέσα όταν έχουμε μνημόσυνα, ατελεύτητη, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ, δεν δίνουμε σημασία. Και για τη ζωή αυτή που είναι περαστική, δίνουμε και τα πάντα, σχολαστικότητα, μη εδώ, μη εκεί, μη το ένα, μη το άλλο. Δηλαδή, πιανόμαστε σε όλες τις λεπτομέρειες και χάνουμε την ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι μία. Μία. Ότι αν δεν ενωθούμε με τον Κύριο και να του πούμε «Κύριε, δυνάμωσέ μας, δώσε μας πίστη, δώσε μας δύναμη». Την ημέρα το πρωί όταν σηκωθούμε, ευχαριστούμε που, Κύριε μας αξίωσες το βράδυ στον ύπνο, και να σηκωθούμε και η ημέρα πάλι αυτή που λέμε είναι δική μας, εσύ μας την έδωσες και είναι δική σου, δώσε μας τις παγίδες του πονηρού, έναν άγγελο να μας προστατεύει για να ξεπεράσουμε. Του αναθέτουμε τα προβλήματα. Ο Αβραάμ του είχε αναθέσει τα πάντα. Δεν είχε πρόβλημα. Και γι' αυτό πήρε το μήνυμα, πήρε και αυτή την υπόσχεση. Εμείς πώς θα την πάρουμε αν δεν έχουμε υπακοή στον Κύριο? Πιο κάτω. Ακόμα πιο κάτω. 59. Παππού, άκουσε παρακαλώ. 59. Γεια σου, παππού. Ξέρεις. Δεν νύχτωσα ακόμα, κάτσε. Όπου θέλεις, έχεις τίποτα αυτές. Θέλεις να πεις τίποτα, πέρα. Όχι, άδωρο νόσολο. Το κόστο πνεύματι. Ποιος είναι, όποιος θεωρεί τον εαυτό του ένα τίποτε και το Θεό το παν. Όποιος τιμά τα λόγια του Θεού πάνω από κάθε τι στον κόσμο και ανταποκρίνεται με τα έργα αυτά, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή του. Όποιος ακολουθεί το Θείο θέλημα και απαρνείται εξ ολοκλήρου το δικό του. Για τον τοχόν το πνεύματι, ολόκληρος ο κόσμος είναι ένα τίποτε. Παντού βλέπει μόνο το Θεό, να δίνει ζωή στα πάντα, να δεσπόζει σε όλα. Γι' αυτό δεν υπάρχει τόπος χωρίς το Θεό, χρονικό διάστημα χωρίς το Θεό. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι φτωχή το πνεύμα τι είναι. Και μας είπε ο πατέρας τι είναι. Ας το φέρουμε με μία απόδειξη που νομίζω θα μας δώσει απάντηση και θα μας ξυνήσει κάπου. Στο αποστολικό ανάγνωσμα, ένα αποστολικό ανάγνωσμα, όχι το σημερινό, άλλο, μας λέει τον Απόστολο Παύλο που ήταν στους Φιλιππισαίους και το βάλανε στη φυλακή με την Μπερδίσκη που έβγαλε το πνεύμα το ακάθαρτο